Λαθροθύρες εμπόλυσαν αυτοκίνητο θυροφυλάκων για να ξεφύγουν από τον μπλόκο. Ακολούθησαν έρευνες με τη βοήθεια των ανδρών του αστυνομικού τμήματος Ευπαλίου και δύο άτομα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα. Το αυτοκίνητο δεν σταμάτησε στις υποδείξεις των θυροφυλάκων, εμβόλυσε το ένα αυτοκίνητο και συνέχισε την πορεία του προς την κάτω Σεργού, στις Κάνω Σεργούλα. Εκεί είχε ειδοποιηθεί και το ΑΤΑΦ Ευπαλίου που τους ευχαριστούμε για τη συνδρομή τους. Αυτοί οι λαθροθύρες κινηθήκαν προς το χωριό Πύργος, κρύψαν το αυτοκίνητο, κατεβάσαν τα θυράματα, κατεβάσαν και το όπλο και γυρίσαν πιο πίσω για να προσανατολίσουν τους θυροφύλακες που τους ακολουθούσαν. Τελικά τους συλλάβανε, τους ψάξαν το αυτοκίνητο, είδαν μέσα ότι είχαν σακούλες μαύρες σκουπιδιών και μπλε. Οι θυροφύλακες παίζουν καθημερινά κοροναγράμματα τη ζωή τους σε ανάλογα επικίνδυνα περιστατικά. Σίγουρα. Αυτά συμβαίνουν συχνά, άλλο που δεν παίρνουν τη δημοσιότητα πολύ. Έχουν πρόβλημα τα παιδιά. Φεύγουν και δεν ξέρουν αν θα γυρίσουν. Έχουν θέμα γιατί δεν οπλοφορούν. Ναι, μεν έχουν κάποια αλεξίσφαιρα που τους έχουν παραγωγηθεί από τα Ομοσπονδία και κάποια εξαρτήματα φωσφοριζέ, γυλαίκα και όλα αυτά που χρειάζονται όταν σταματάνε τον κόσμο. Αλλά υπάρχει θέμα. Δεν βοηθάει ο κρατικός μηχανισμός. Οι φιλοζωικές μιλούν για δολοφονίες και έλλειψη εκπαίδευσης στους κυνηγούς και ζητούν να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο και να αποδοθούν ευθύνες. Και επίσης να διαγραφούν από τους κυνηγητικούς συλλόγους οι λαθροθύρες. Δεν δείχνουν πρόθυμη να λύσουν το πρόβλημα. Θα έπρεπε. Γιατί ξέρετε, θα πρέπει να βάλουν το μαχαίρι στο κόκαλο. Και αυτό δεν νομίζω ότι τους συμφέρει. Ποια είναι το η λύση, τι θα πρέπει να κάνουν? Καταρχάς εκπαίδευση. Εκπαίδευση κυνηγού. Για να πάρει ένα κυνηγό άδεια θα πρέπει να εκπαιδεύεται. Δεύτερον, θα πρέπει να του βγάζουν όλους αυτούς δημόσια. Τρίτον, θα πρέπει να διαγράφονται από όλους τους κυνηγητικούς συλλόγους. Όμως ξέρετε, αυτό σημαίνει λιγότερα όπλα, σημαίνει λιγότερους κυνηγούς και ξέρετε ότι το κυνηγή είναι μια ολόκληρη βιομηχανία. Οι ποινές σε περίπτωση που κάποιος συλληφθεί για λαθροθυρία είναι πάρα πολύ αυστηρές, με τους κυνηγητικούς συλλόγους και τους θυροφύλακες να είναι σε συνεχή επιφυλακή για να αντιμετωπίσουν ανάλογα φαινόμενα.